Γεια σας, είμαι η Δάφνη Ραμπέση και βλέπετε την εκπομπή Little Secrets, μικρά μυστικά. Σε αυτήν την εκπομπή, θέμα μας είναι η φθινοπορεινή μόδα. Τι θα φορεθεί αυτή την περίοδο, γιατί είναι λίγο περίεργη τώρα, μια τελείωσε το καλοκαίρι, μια έρχεται ο χειμώνας και δεν ξέρουμε τι να βάλουμε. Και επειδή σε αυτό χρειάζομαι λίγη βοήθεια, έχω μαζί μου τη φίλη μου τη Θοδώρα, που είναι και στη λίστα της εκπομπής. Γεια σας. Γεια σας, Θοδώρα. Θέλουμε τη βοήθειά σου. Ναι, όπως είπες και εσύ πριν, αυτή την εποχή δεν ξέρουμε τι να βάλουμε. Δηλαδή βγαίνουμε έξω και λέμε, άμα βάλω κάτι ψηλό, καλοκαιρινό, θα κρυώσω. Ναι. Άμα βάλω κάτι χοντρό, θα ζεσταίνω. Οπότε... Γι' αυτό θα πούμε μικρές λεπτομέρειες, μικρά συγκεκριμένα ρουχάκια, τα οποία θα φοράμε, θα είμαστε στιλάτες, αλλά συγχρόνως ούτε θα ξοδέψουμε πολλά χρήματα, ούτε θα είναι ένα ρούχο το οποίο θα το πάρουμε και δεν θα μας μείνει στην ντουλάπα, θα το βάλουμε δύο φορές. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο κατάστημα 2, στην Κάτω Τούμπα, Ανατολικής Ρωμιλίας 2 και Αρτάκης. Πριν ξεκινήσει. Λοιπόν. Βασικό πρόβλημα. Όλες έχουμε κάτω τώρα τα μπλουζάκια τα καλοκαιρινά, τα οποία είναι αμάνικα, είναι πολύ ψηλά και όταν τα φοράμε βράδυ ή πρωί έχει κρύο. Ναι. Επομένως θα χρησιμοποιήσουμε ζακετάκια. Όπως φοράς και εσύ τώρα ένα ζακετάκι μαύρο, απλό, ναι. Υπάρχει και το αντίστοιχο, ένα απλό, κλασικό ζακετάκι. Αν θέλουμε μαύρο που πηγαίνει με όλα. Ναι. Τώρα, αν κάποια κοπέλα είναι λίγο πιο νέα ή θέλει ας πούμε να βάλει και λίγο χρώμα ρε παιδί μου, γιατί δεν θέλει να μπει απόθεμα στα χειμώνα που ήρθε και... Ναι, τώρα με το μαύρο μπαμ. Μπορεί να βάλει κάτι σε χρωματάκι. Δηλαδή, να πάρει μία ρίγα με χρώμα ή το αντίστοιχο σε πουά, να υπάρχει χρώμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως. Τώρα για κάτι λίγο πιο... Αυτά ήταν λίγο πιο σπορ. Αν θέλουμε να βάλουμε κάτι πιο καλό, έτσι, που είναι να, αυτός με το λινό, έχει και τη ζωνούλα του που θα δέσει στη μέση, θα χαρίσει μια θηλυκότητα ή κάτι πιο απλό. Και πιο καλό. Και πιο καλό ποιοτικά, ναι. Δηλαδή το βράδυ να βάλεις ένα παντελόνι και αυτό από πάνω ή αυτό, αλλά είναι λίγο πιο πρωινά, πιο σπορ. Mm. Είναι φτηνά, οικονομικά και δεν θα τα βάλεις δύο φορές. Θα μείνουν, θα φορεθούν. Δύο φορές, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Τζιν. Μεγάλο κεφάλαιο στο φθινόπωρο. Όλες φοράμε τζιν. Και εγώ να αυτή τη στιγμή φοράω τζιν. Είναι λοιπόν, νομίζω το πιο εύκολο. Είναι το ρούχο πιο κλασικό. Το πρωί που θα φύγεις και θα έχει κρύο και δεν μπορείς να βάλεις τη φούστα για να μην παγώσει τα πόδια σου γιατί ακόμα δεν φοράμε καλσόν. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, δεν θα φοράμε καλσόν. Άρα, αν βάλω τη φούστα το πρωί ή το βράδυ, θα κρυώσω. Επομένως, βάλω ένα τζινάκι και το συνδυάζω με ένα πουκαμισάκι. Είτε ανοιχτό χρώμα, βάλουμε κάτι σε χρωματάκι, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει χειμώνα. Θα φορέσουμε όλο το χειμώνα μαύρα, δεν είναι ανάγκη να τα φοράμε και τώρα. Οπότε... Τώρα, για μια πιο μεγάλη ηλικία κοπέλα, θα βάλει το μονόχρωμο, το ωραίο, το φουξάκι που έχει και τη διαφάνειά του. Όχι μόνο μεγάλη ηλικία και μικρέ, είναι πάρα πολύ ωραίο εντάξει, χρώμα. Ναι, γενικά σου λέω τώρα μια κοπέλα πιο, ακόμα πιο μικρή που θέλει να πάει και στο σχολείο της, θα βάλει κάτι πιο σπορ. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Που έχει και τα τρούξ εδώ πέρα. Καρό. Και πάλι στους ίδιους χρωματικούς συνδυασμούς, δηλαδή πάλι φούξια, μόβ εκεί. Δηλαδή πάλι η μόδα φέτος είναι το καρό. Ναι, πάντα. Και επιστρέφει το κλασικό καρό. Το κόκκινο, το κλασικό καρό. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τύπου μαθήτρια, τύπου φούστα. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε το τζιν είναι σίγουρα ένα κομμάτι που πρέπει να υπάρχει μέσα στην ντουλάπα μας και τα πουκάμισα, απαραίτητα. Τώρα ας περάσουμε ας πούμε στα φουστανάκια. Ακόμα φοράμε φουστανάκια, ξέρω εγώ, και για λίγο πιο απόγευμα, ένα καφέ, το πρωί στη δουλειά μας, ανάλογα. Τώρα τα φουστάνια είναι και σύμφωνα με την ηλικία πάντα. Ναι. Όλες, δεν μπορούμε να βάλουμε όλες όλα. Ας πούμε αυτό εδώ το φουστανάκι. Πάρα πολύ γλυκό, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε εγώ και εσύ. Είναι για λίγο πιο μικρό κοριτσάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι γλυκούλ. Ένα κοριτσάκι, ας πούμε, με ένα παπουτσάκι, με ένα ξεσουάρ στο λαιμό, θα είναι πάρα πολύ ωραίο για να πάει στο σχολείο του, στο φροντιστήριο του το απόγευμα, για ένα καφέ. Που θέλει να βάλει κάτι πιο καλό από το τζιν που δείξαμε πριν, αλλά όχι και την υπερπαραγωγή, ας πούμε. Με τι παπούτσια μπορεί να το βάλει. Κοίταξε. Αυτό μπορεί να το βάλει και με μπαλαρίνα. Κλειστή, όχι το πέδιλο που μας έχει μείνει το καλοκαίρι. Αν είναι και λίγο πιο σπορ και με σταράκι, ας πούμε, ανάλογα. Τυχαία. Ανάλογα. Το στυλ του καθενός. Ας πούμε, εγώ προσωπικά θα φούσα με μπαλαρίνα. Ναι. Και μια τζαντούλα. Και ένα αξεσουάρ, γιατί όπως λέει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο ας πούμε, σε πιο δικιά μας ηλικία. Ναι. Που θα βγεις, ας πούμε, και για ένα ποτό το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε εδώ φουστάνι κλασικό μαύρο. Αγαπάμε όλες οι γυναίκες το μαύρο. Για πολλούς λόγους.
Λοιπόν, το οποίο δεν είναι ούτε πολύ χοντρό, ούτε πολύ λεπτό. Ναι. Επομένως, μπορούμε να το βάλουμε αυτή την εποχή έτσι όπως είναι, με μια ωραία γοβίτσα από κάτω. Και το χειμώνα, να μην μας μείνει στην ντουλάπα, δηλαδή να φορηθεί μόνο το φθινόπωρο. Με ένα σακάκι, με ένα πανωφόρι, όπως δείξαμε πριν. Φοβιέται και το χειμώνα. Αχ, νομίζω αυτό σου πάει τέλεια. Αυτό, ναι, τα αγάπησα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μείνει αυτό μετά. Νομίζω πρέπει να ναι. το πω οπωσδήποτε. Ναι, αυτό θα φύγει μάλλον μαζί με εμένα. Λοιπόν, τώρα. Υπάρχουν και πιο μεγάλες γυναίκες που θα πάνε το πρωί στη δουλειά τους. Και σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκώνεσαι το πρωί, να πρέπει να φύγεις και να λες τι θα βάλω πάλι. Το ερώτημα, τι θα βάλεις. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε κλασικό γυναικείο φουστάνι με σάτο. Πολύ ωραίο που θα κολακεύει τις γυναίκες. Το οποίο είναι ούτε πάλι πολύ λεπτό, ούτε πολύ χοντρό. Φογιέται άνετα με ένα ίσιο flat παπούτσι, είτε με μια πλατφόρμα. Αν κάποια είναι έτσι λίγο πιο κοκέτα και φοράει έτσι και τέτοια. Και επίσης δεν θα σου μείνει, γιατί έχει και λίγο μανικά και πάλι με ένα πανωφόρι, μην τα ξαναλέμε. Είναι και ωραίο το χρώμα του, έτσι να δώσει και λίγο χαρά. Γιατί τώρα ήρθαμε το καλοκαίρι, αφήσαμε τα χρώματα, πήγαμε κατευθείαν στα μουντά. Να φορέσουμε δηλαδή μόνο σκούρα χρώματα. Ναι, να είναι έτσι λίγο πιο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο φουστάνι το κόψιμό του, δηλαδή πιστεύω κολακεύει πάρα πολύ. Αφού τώρα είπαμε μικρά μυστικά για όλες τις γυναίκες, γιατί αυτή είναι και το θέμα της εκπομπής σου. Πιο πολύ εντάξει, για τις γυναίκες αναφερόμαστε τώρα, ναι, τους άλλους ναι. έχουμε λίγο πιο. Λοιπόν, όμως επειδή είναι κρίμα και αυτά, τα καημένα τα γοράκια. Άντε, να πούμε λοιπόν, κάτι. Να πούμε κάτι. Είναι πολύ εύκολη μόδα των αγωγιών. Θα βάλουν μια μπλούζα, ένα μπαντελόνι, εντάξει, τι να βάλουν. Άντε και το καλοκαίρι μια βερμούδα. Να βάλουν σιγά. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία φούτερ που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει ιδιαίτερο χρώμα και μου άρεσε το ύφασμά τη, το οποίο δεν είναι πολύ ούτε ζεστό, ούτε να τη βάλει να κρυώσει. Δηλαδή το βράδυ που θα βγει μια βόλτα με την κοπέλα του ή θα πάει σε ένα μαγαζί, είναι πάρα πολύ ωραίο, διακριτικό και ωραίο. Το κατάλληλο για την εποχή είναι. Ναι. Και εντάξει, βέβαια το κλασικό τζιν των αντρών, το παντελόνι που θα βάλουν. Βέβαια θέλω αυτή τη στιγμή θέλω να πω στους άντρες ότι πρέπει να ξεκολλήσουν λίγο από το στάνταρ μπλε τζιν. Ας βάλουν γκρι και άλλα χρώματα, δηλαδή και πιο νέοι, ας βάλουν και το πράσινο και το κίτρινο που κυκλοφορούν. Δεν είναι ανάγκη να φοράμε μόνο το μπλε τζιν. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα αυτό μου τραβάει περισσότερο το μάτι, επειδή είναι γκρι. Δεν είναι το κλασικό μπλε. Αυτό έχει δίκιο, γιατί φοράνε μόνο μπλε. Μόνο μπλε. Μόνο είναι σαν μπλε. Να φοράνε το ίδιο παντελόνι συνέχεια. Ακριβώς. Δεν κάνει διαφορά. Και να πούμε τώρα, για να κλείσουμε κιόλας, να πούμε ότι γενικά αυτή την εποχή είναι ωραίο να φοράμε απλά ρούχα, διακριτικά, αλλά είναι πάρα πολύ στη μόδα, όπως βλέπετε και εμένα και τη Δάφνη, τα μεγάλα κοσμήματα. Δηλαδή κάτι που να στολίζει το λαιμό σας, που να στολίζει το κεφάλι σας, το χέρι σας, οτιδήποτε. Θα το φορέσεις, αλλά δεν θα φορέσεις και πάνω ναι, το απλό. Κοκκινό, θα βάλεις το μεγάλο το κολλιέ, όπως φοράσουμε και εγώ, ένα τζιν που κάμισο. Έτσι. Όχι από κάτω την Άκτα και τα Γιάννενα. Τώρα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτές τις μικρές συμβουλές μόδας. Τίποτα. Και αφού είπαμε αυτά τα μικρά μυστικά μόδας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και πάλι το κατάστημα που μας φιλοξένησε, το κατάστημα 2 στην Κάτω Τούμπα, Ανατολικής Ρωμιλίας 2 και Αρτάκης. Επίσης, θέλουμε να μας στείλετε email στο littlesecrets@citizentv.gr για να μας πείτε τι μπορούμε να βάλουμε στην εκπομπή, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, ό,τι θέλετε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκπομπής, την Εύη Κάλφα για το τέλειο μακιγιάζ και τον Μπέλη Καπέλη στη Μηχανιώνα για τα υπέροχα μαλλιά. Όσο είναι η επόμενη εκπομπή, θέλω να κάνετε πράγματα που να κάνουν τη ζωή σας πιο όμορφη. Γεια σας!